Γιώργο, καλή χρονιά και να σου ζήσει και το νέο μέλος της οικογένειας και από τον αέρα εδώ. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Έχουμε το νέο μέλος πλέον εδώ στην οικογένεια. Πώς είναι με τρία παιδιά, δύσκολα, Δύσκολα είναι, αλλά πολύ όμορφα. Γιώργο, μισό λεπτό. Βγαίνουμε φωτογραφία, ρε φίλε, για την Άρης είσαι. Η σύζυγος έχει την κοιλιά έτοιμη να γεννήσει και όταν αγοράζουμε την εφημερίδα και το ημερολόγιο έχει γεννήσει. Τι γίνεται εδώ? Ήταν στις μέρες. Δεν έχουμε το μωρό φωτογραφία. Δεν έχουμε το μωρό φωτογραφία, θα το βάλουμε και αυτό. Θα το βάλουμε. Πόσα έχεις? Τρία. Τρία, δύο αγόρια, ένα κορίτσι. Εντάξει. Τώρα είστε το κορίτσι. Ξέρεις ότι σε κερδίζω, έτσι, τέσσερα. Τέσσερα-τρία είμαστε. Έχουμε μέλλον. Έχεις, έτσι. Εντάξει, το αγόρι το μεγάλο το βλέπουμε, το φέρνεις κάθε φορά στο, στο γήπεδο. Ναι, είναι σταθερό. Σε κάθε παιχνίδι είναι εκεί στο γήπεδο μέσα. Ναι. Έχει εξελιχθεί λίγο σε, σε μασκότ, έχει εξελιχθεί λίγο, νομίζω. Βέβαια, ναι, γιατί όχι. Είναι μέσα από αποδυτήρια, είναι μαζί μου και στις προπονήσεις έρχεται σε πολλές προπονήσεις απογευματινές. Ναι. Πολύ ωραία είναι, εντάξει, το χαίρεται, το χαίρομαι και εγώ, περνάμε πολύ ωραία. Αυτά είναι όμορφα, αυτά είναι όμορφα και μακάρι να το, να το συνεχίσει. Δεν ξέρω, θα, έτσι, θα τον οθήσεις να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ή θα τον αφήσεις μόνο του να το φάσεις? Ασχολείται με το ποδόσφαιρο, ναι. Εντάξει, το θέλω να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει και στην οικογένεια. Μακάρι. Ναι. Θα το δούμε στο μέλλον. Θα το δούμε στο μέλλον. Πάμε λίγο στο, στο χθεσινό το παιχνίδι. Ο Άρης ήθελε να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από δύο ισοπαλίες στο κλείσιμο του 2017. Το κατάφερε κρόντας τον Απόλλωνα Πόντου. Επανέφερε, αν θέλεις, την τάξη κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ήρθε σχετικά εύκολα αυτό το τρίποντο χθες, έτσι δεν είναι? Σίγουρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είχαμε δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε κάποια πράγματα που είχε καλά ο Πόλωνας. Ναι. Μας βγήκανε στο πρώτο ημίχρονο, μας βγήκε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό το παιχνίδι οδηγήθηκε εκεί στο 2-0, ώστε να είμαστε πιο άνετοι στη συνέχεια του αγώνα. Γίνεται πολλή κουβέντα βέβαια για το ότι ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλός, ότι δεν ανέβασε στροφές περισσότερες παρά το γεγονός ότι έπαιζε και με παίκτη παραπάνω. Τι, τι άποψη έχεις εσύ για όλη αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει από χθες? Εντάξει, τώρα πάνω στο, σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι κάναμε 2-3 ευκαιρίες για να κάνουμε το σκορ 3-0. Μπορεί να μην είχαμε το ρυθμό του πρώτου ημίχρονου. Αλλά αυτό εντάξει είναι και θέμα διαχείρισης. Ναι, με θέλαμε, αλλά έτσι όπως οδηγήθηκε το παιχνίδι είχε πέσει πολύ ο ρυθμός, οπότε ήταν αναμενόμενο αυτό που, που έγινε. Βασικά επιλέξαμε εσένα σήμερα, Γιώργο, γιατί ήσουν θεατής τζάμπα στο παιχνίδι. Δεν πλήρωσε εισιτήριο. Ναι, καθαρά, ναι. Και έβλεπες όλο το μάτσο, ήσουν άνετος, γι' αυτό έχεις μια καλύτερη άποψη μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Περίμενες τόσο εύκολη επικράτηση? Νομίζω την μπάλα την έπιασε καταρχήν, γιατί 2-3 σου πήγαν out. Ακούμπησες μπάλα καθόλου? Εντάξει, όχι, χθες δεν χρειάστηκε. Καλό είναι αυτό για ένα τερματοφύλακα. Εντάξει, σίγουρα όλα τα παιδιά προσπαθούμε για το καλύτερο. Κάποια στιγμή είναι άλλα παιδιά αυτοί οι πρωταγωνιστές, κάποιες φορές άλλοι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το σύνολο και γι' αυτό είμαστε στην ομάδα. Για να φτάσουμε την ομάδα εκεί που θα είναι του χρόνου. Ναι. Ο Άρης έχει ένα σερί πλέον, ένα ρεκόρ μάλλον, όχι σερί, 8 νίκες, 2 ισοπαλίες στα πρώτα 10 παιχνίδια. Δηλαδή σχεδόν συμπληρώνουμε και το 1 τρίτο του, του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είναι απόλυτα θετική η συγκομιδή, έτσι είναι? Βέβαια, εντάξει, εννοείται ότι είναι θετική η συγκομιδή. Εντάξει, η ομάδα θέλουμε από την πρώτη στιγμή να είναι πρώτη. Είναι πρώτη, συνεχίζει και θα είναι εκεί μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Εντάξει, κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά, θέλουμε να κερδίζουμε, να είναι χαρούμενος ο κόσμος μας, να είμαστε χαρούμενοι εμείς στις προπονήσεις, σε όλα αυτά που κάνουμε και συνεχίζουμε. Λέγεται, γράφουμε κι εμείς, ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου άρεσε να αξιοποιήσει ένα πρόγραμμα που έχει θεωρητικά πιο βατό, να έχει ξεκαθαρίσει κατά κάποιο τρόπο σε μεγάλο βαθμό την, την υπόθεση άνοδος. Το, το βλέπεις και εσύ έτσι, γιατί έχει τώρα 6 παιχνίδια σύν αυτό του Αχαρναϊκού που το κερδίζει στα, στα χαρτιά, που είναι με ομάδες από τη μέση και κάτω του βαθμολογικού πίνακα. Σίγουρα, εντάξει, θεωρητικά έτσι πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να είμαστε σοβαροί, όπως είμαστε από την αρχή της προετοιμασίας, από τους αγώνες, ώστε κάθε παιχνίδι στο τέλος του να είμαστε νικητές και να βλέπουμε το επόμενο, ώστε να φτάσουμε στο στόχο.
Από τις υπόλοιπες ομάδες, Γιώργο, βλέπεις, ποιες βλέπεις να αντέχουν μέχρι το τέλος, ποιες έχουν κάνει εντύπωση ενδεχομένως? Εντύπωση έχει κάνει σίγουρα η Παναχαϊκή, αν και εγώ το πίστευα αυτό για την Παναχαϊκή, είχα δει κάποια παιχνίδια στην αρχή. Ναι. Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού, το έδειξε και σε εμάς στην δικιά μας έδρα. Πιστεύω λόγω οργάνωσης, λόγω ανθρώπων που έχει μέσα, ότι είναι μια ομάδα που θα αντέξει μέχρι τέλος. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τα Τρίκαλα έρχονται από πίσω αρκετά καλά πλέον. Mm-hmm. Και ο Όφη, δεν ξέρω, λόγω των προβλημάτων, λόγω όλα αυτά που γίνονται, δεν ξέρω αν μπορέσει να ακολουθήσει. Εσείς είστε κατά κάποιο τρόπο αγχωμένοι ή νιώθετε μια σιγουριά ότι ο Άρης θα τερματίσει την πρώτη θέση? Αγχωμένοι δεν είμαστε σίγουρα. Δεν έχουμε άγχος. Ξέρουμε που πατάμε, ξέρουμε τις δυνατότητες της ομάδας. Προσπαθούμε μέσα από επαγγελματισμό και προσπάθεια να είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και να το δείχνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που το έχουμε κάνει τουλάχιστον σε 90%. Είναι το δυνατό σημείο του Άρη η ανασταλτική του λειτουργία? Το επιβεβαιώνουν και αριθμοί γι' αυτό στο Βέβαια, εννοείται αυτό. Ναι, είναι δυνατό σημείο η ανασταλτική λειτουργία. Με 4 γκολ παθητικό σε 10 παιχνίδια είναι καλό συντελεστής. Ίσως μπορούσαμε και λίγο καλύτερα με βάση ένα παιχνίδι που ήμασταν με τον Εργοτέλη λίγο δεκτή να δύο γκολ. Πιστεύω όμως ότι η εξάδα πίσω με μένα 7 είμαστε πάρα πολύ καλά και το δείχνουμε. Ναι, και αλήθεια είναι ότι σπανίως, αν εξαιρέσει κανείς τον δεξιό μπακ που πολλές φορές συναλλάσσει τον Μπούρμπος με τον Τζανακάκη, είστε ίδιοι. Δηλαδή υπάρχει μια χημεία πλέον. Ναι, συνήθως πίσω είμαστε πάνω κάτω ήδη παίκτες. Σίγουρα είναι και καλό αυτό γιατί έχουμε καλή συνοχή, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εντάξει, όποιο παιδί χρειαστεί να αγωνιστεί, σίγουρα θα μπει πιο γρήγορα στο κλίμα της ομάδας. Για το μάτι της Κυριακής τη βλέπεις? Βέβαια την είχαμε αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Λάρισσας στο δικό του γήπεδο, βέβαια, το πιο και μικρό. Όχι, και στο Βικελίδης. Στο Βικελίδης. Ένα εκτός και ένα εντός, σίγουρα, εντάξει, νομίζω ότι θα είναι λίγο αλλαγμένη η ομάδα από ό,τι βλέπω, με 2-3 παίκτες που λείπουν. Είναι μια ομάδα που πιστεύω δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα, αν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει. Να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή ώστε να κερδίσουμε τον αγώνα. Αποβάλαμε και τον Τζιλούλη που έχει βάλει 6 γκολ, οπότε είμαστε εντάξει. Το μόνιμο σκόρερ. Εντάξει, εμείς κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε τη συνολική ομάδα του αντιπάλου. Έτσι. Σίγουρα βλέπουμε τα του, βλέπουμε τα μειονεκτήματα και αναλόγως κρίνουμε πώς θα πάμε στον αγώνα. Πάντως, πολλές φορές ξέρεις αυτά τα παιχνίδια, όπως είδαμε άλλωστε και στο Αίγιο, κρύβουν και τις μεγαλύτερες παγίδες. Γιατί όλοι λένε ότι τον Άρη δεν το φοβήθηκαν ούτε στη Δράμα, ούτε στα Τρίκαλα, ούτε χθες με τον Απόλλωνα που είναι μια καλή ομάδα. Με το Αίγιο ήταν που όλοι φοβόμασταν λίγο παραπάνω την Κέλλη. Ήταν βέβαια και οι συγκυρίες μετά το μάτς με τον Όφη, Τετάρτη. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς θεωρητικά όλα μπορεί να είναι εύκολα, αλλά όταν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θέλει αρκετή προσπάθεια, να είσαι σοβαρός. Εντάξει, και στο Αίγιο μπορεί να μην είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά και μπορούσαμε να κερδίσουμε ή μπορούσαμε και να χάσουμε. Με τις δύο φάσεις στο τέλος, Βέβαια, εντάξει, γιατί στην ουσία αυτές οι δύο φάσεις ήταν. Πάλι ήσουν θεατής. Πάλι ήσουν θεατής στο 90 λεπτό, αλλά στο 92 και στο 95. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλο το 90 λεπτό, 95 λεπτά. Ώστε να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές και οι νικητές. Όταν ήρθες στον Άρη, κακά τα ψέματα, δεν ήσουν επιλογή από αυτές που λέμε του τεχνικού διευθυντή ή του προπονητή. Σε γνώριζε βέβαια ο κύριος Καρυπίδης από την παρουσία στη Βέρεια, αλλά πήρες κατευθείαν τη θέση του βασικού. Νιώθεις και δικαιωμένος γιατί σου την επιλογή? Δεν το λέω με την έννοια ότι ήρθες στον Άρη, φαντάζομαι ότι το ήθελες και εσύ γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Ενώ υπό την έννοια, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ότι άλλο σίγουρα είναι να σε πάρει ο Μυροφορίδης και να σε πει Γιώργο σε θέλω, και είναι διαφορετικό να έρθεις και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του προπονητή. Εντάξει, σίγουρα μπορεί να μην είναι επιλογή του κύριου Μυροφορίδη, αλλά ήταν σίγουρα σε συνεννόηση των δύο ανθρώπων. Και του προπονητή εννοείται, ώστε να έρθω στην ομάδα. Δεν ήταν μόνο μία επιλογή, μία
επιλογή, ας πούμε, του κύριου Καρυπίδη. Ήταν συνολική ναι, επιλογή, σωστά. Έγινε συζήτηση μεταξύ τους, μεταξύ και εμένα. Οπότε έγινε το deal, ας πούμε. Mm. Και σίγουρα και όλοι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μήπως άργησες λίγο να έρθει τον Άρη? Λίγο νωρίτερα εννοώ. Ίσως, ναι. Πάντως δεν πειράζει, έρχονται καλές στιγμές, έρχονται καλές στιγμές και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πλέον μέλος του Άρη και μακάρι και στη συνέχεια. Μάλιστα. Πάντως χθες γενικά τα πρόσωπα ήταν αρκετά γνώριμα, ένθεν κακήθεν, ε. Παίκτες, προπονητές. Ναι, ήταν πολύ παίκτες, σίγουρα. Ναι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα και εσύ και η οικογένειά σου και στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την επιστροφή της ομάδας στη Super League. Ναι, αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.